Το ρόλο των τμήματων υποδομής του ΠΑΟΚ ως τον κορυφαίο παραγωγό ποδοσφαιριστών στην Ελλάδα ανέδειξε έρευνα του Διεθνούς Κέντρου Αθλητικών Ερευνών γύρω από τις ομάδες που μέσα από τη διαδικασία εκπαίδευσης στις ακαδημίες προμηθεύουν με παίκτες τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Το Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Ερευνών συνέταξε τη λίστα των 100 ευρωπαϊκών ομάδων που έχουν προπονήσει για τουλάχιστον 3 χρόνια στις ηλικίες 15 έως 21 τους περισσότερους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι την τρέχουσα σεζόν αγωνίζονται σε κάποιο από τα 31 πρωταθλήματα τα οποία κάλυπτε η έρευνα του Διεθνούς και Αναγνωρισμένου Ινστιτούτου, με τον ΠΑΟΚ να καταλαμβάνει τη θέση 46 πάνω από ομάδες όπως η Athletic Bilbao, η Ατλέτικο Μαδρίτης αλλά και η Ίντερ, έχοντας εκπαιδεύσει 27 ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας. Θεωρούμε λοιπόν τίτλο για μας εδώ στην Ακαδημία και πιο σημαντικό τα παιδιά που παίζουν στην πρώτη ομάδα. Η συγκεκριμένη εταιρεία σε συνεργασία με την FIFA και την UEFA αξιολογούν αυτές τις ακαδημίες. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική επιτυχία, χωρίς να θέλουμε να χαϊδέψουμε τα αυτιά μας. Πιστεύουμε όμως ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Άλλωστε το ποδόσφαιρο, το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο, η υποδομή είναι συνυφασμένη έννοια με την υπομονή. Θέλουμε χρόνο και έχουμε ήδη ξεκινήσει τους στόχους για την επόμενη τριετία. Η ΠΑΟΚ Academy αριθμεί σήμερα 10 προπονητικά κέντρα σε ολόκληρη τη χώρα. Η Ακαδημία, η Σχολή Ποδοσφαίρου ΠΑΟΚ κάνει μόνο εξειδικευμένο αθλητισμό. Έχουμε μόνο επιλογές. Φέτος έχουμε δημιουργήσει 10 προπονητικά κέντρα ανά την Ελλάδα. Θεωρώ ότι είναι μια παγκόσμια καινοτομία. Εκεί λοιπόν στόχος μας είναι να βρούμε την πρώτη ύλη, να την αξιολογήσουμε. Μέχρι τα 12 θα πρέπει να έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη, οπότε να έχουμε ένα βάθος χρόνου, μιας εξαετίας, εφταετίας, να τους προετοιμάσουμε, έχοντας την ιερή υποχρέωση ουσιαστικά να προετοιμάσουμε φυσικά, τεχνικά και ψυχοπνευματικά χαρακτηριστικά, ισχυρές προσωπικότητες, γιατί να μην ξεχνάμε ότι το ποδόσφαιρο κάποια στιγμή ξεκινάει, κάποια στιγμή τελειώνει και έχουμε να δημιουργήσουμε σωστούς ανθρώπους. Θέλουμε να επέμβουμε και στο κομμάτι, ώστε να αλλάξουμε τον κοινωνικό ιστό αυτής της χώρας, στο κομμάτι που μας αναλογεί. Η δημιουργία ενός σύγχρονου αθλητικού κέντρου βάσει ευρωπαϊκών δεδομένων είναι μεταξύ των στόχων της διοίκησης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Θεωρούμε ξεκάθαρα λοιπόν σε μια προσπάθεια που ξεκίνησε από το 2008 στο να ξαναεπέμβουμε και να περάσουμε στην παραγωγή, να δημιουργήσουμε σχολή ελληνική, σχολή ποδοσφαίρου ΠΑΟΚ. Αυτό ήταν το βασικό χαρακτηριστικό, ήταν μέσα στα όνειρά μας. Από το 2010 και μετά έχουμε πλέον μια γεμάτη πενταετία στην οποία έχουμε θρέψει τους πρώτους καρπούς και το κυριότερο απ' όλα δεν είναι οι τίτλοι που έρχονται στα τμήματα υποδομής ή οι ξεχωριστές επιτυχίες στα ευρωπαϊκά τουρνουά πολύ υψηλού επίπεδου, είναι τα παιδιά που παίζουν στην πρώτη ομάδα. Έτσι λοιπόν αρχίζει γενομένες από το Σταφυλίδη μέχρι τον πιο νεαρό Κουλούρη, Δελιανίδη, Πόζογλου, σαν 16 γεννηθείς, που από πέρυσι παίξανε πριν τα 18 τους στην πρώτη ομάδα, είναι η μεγαλύτερη μας επιτυχία. Είναι το ιδεατό για μας, είναι το όνειρό μας. Δόξα τω Θεώ, λόγω της οικονομικής σταθεράς από το 2013 με τον ερχομό του κυρίου Σαββίδη, μπορούμε και πραγματοποιούμε και υλοποιούμε ουσιαστικά πολλά από τα όνειρά μας. Το μοναδικό που μας έχει μείνει και νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό, κάτι το οποίο το θέλει πάνω απ' όλα ο ιδιοκτήτης, είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου αθλητικού κέντρου βάσει ευρωπαϊκών δεδομένων. Εκεί λοιπόν θα μπορούμε να δημιουργήσουμε και να έχουμε πολύ περισσότερο χρόνο, να αγοράσουμε χρόνο, να αυξήσουμε προπονητικές μονάδες και να μπούμε στην ατομική εξειδίκευση για να τελειοποιήσουμε τους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Η παραγωγή παικτών ανάμεσα στους στόχους των ομάδων της Ακαδημίας του ΠΑΟΚ με παράλληλη βελτίωση και μεγιστοποίηση της απόδοσης των νεαρών παικτών, σύμφωνα και με τον προπονητή της ομάδος K17, Αλέξανδρο Τασούλη. Αυτός ο σκοπός ο δικός μας δεν είναι τα κύπελα, τα τρόπαια και οι πρώτες θέσεις. Φυσικά είναι επιθυμητά αν θα έρθουν όλα αυτά. Αλλά πρωταρχικός μας στόχος είναι η παραγωγή παικτών. Η μεγιστοποίηση της απόδοσης των παιδιών, η βελτίωσή τους, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι κάποια στιγμή να φτάσουν στην αντρική μας ομάδα. Στη Super League, έτσι, στο κομμάτι της... Στην αντρική ομάδα τη δικιά μας, ναι, έτσι και αλλιώς τα τμήματα της K17, της K20 και της K15 αγωνίζονται στα τμήματα τα μικρά της Super League. Και η δικιά μας δουλειά είναι η προετοιμασία αυτών των παιχτών, η ολόπλευρη, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο. Πώς βλέπετε την ανταπόκριση των ίδιων των παιδιών, το πάθος τους για το ποδόσφαιρο, την αγάπη τους? Αυτή είναι μια δουλειά εδώ πέρα που έχει ξεκινήσει ουσιαστικά τα τελευταία 5 χρόνια. Είμαστε στην ευχάριστη θέση αυτή τη στιγμή να επιλέγουμε τους καλύτερους ποδοσφαιριστές
σε κάθε ηλικία και να δουλεύουν τα παιδιά αυτά χρόνια μαζί μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τους εντάξουμε και στη φιλοσοφία τη δικιά μας που έχει ο ΠΑΟΚ, στο δικό μας προγραμματισμό. Πιστεύω ότι χρόνο με το χρόνο οι γενιές που θα βγαίνουν ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ θα είναι αμιγός της Ακαδημίας του ΠΑΟΚ μέσα από τη φιλοσοφία της Ακαδημίας του ΠΑΟΚ και όλο αυτό θα φαίνεται και θα έχει αντίκτυπο και στην πρώτη ομάδα. Στο πρόγραμμα των νεαρών αθλητών των ομάδων της Ακαδημίας του ΠΑΟΚ αναφέρεται από την πλευρά του ο προπονητής της ομάδος ΚΑΠΑ 13, Άγγελος Ζαζόπουλος. Η καθημερινότητά τους είναι τέτοια που από το ξύπνημά τους μέχρι το τελείωμα της ημέρας το μυαλό τους είναι στο ποδόσφαιρο. Εμείς βέβαια το σημαντικό είναι ότι έχουμε ταλαντούχα παιδιά σωματικά, πνευματικά και πρέπει να αναπτύξουμε και να κατευθύνουμε όλο αυτό το πάθος που λέτε και την διάθεση που έχουν για μάθηση σε αυτή την ηλικία. Και ενδεικτικά πώς κυλάει μία μέρα προπονήσεων, ενδεικτικά? Είναι πολύ δύσκολο για αυτά τα παιδιά γιατί έχουμε απαιτήσεις σε αυτή την ηλικία και για την επίδοσή τους στο σχολείο. Οπότε είναι πολύ απαιτητικό, μόλις τελειώσουν από το σχολείο θα πρέπει να ξεκουραστούν για λίγο, έχουν την προπόνησή τους μετά και μετά πρέπει να πάνε να προετοιμαστούν για τα μαθήματά τους. Ευχής έργο θα ήταν και είναι πολύ μεγάλος στόχος για μας να μπορέσουμε κάποια στιγμή σαν ΠΑΟΚ να έχουμε το προπονητικό μας κέντρο έτσι ώστε μετά σε συνδυασμό με ένα σχολείο να μπορέσουμε να συνδυάσουμε τις δύο δραστηριότητες, διότι οι προπονητικές μονάδες που θέλουμε να έχουμε σε αυτήν την ηλικία, όχι μόνο σε αυτήν αλλά από την ΚΑΠΑ 12 και πάνω, είναι λίγες σε σχέση με αυτό που πρέπει να γίνεται. Έχουμε σαν στόχο να δημιουργήσουμε να έχουμε περισσότερες προπονητικές μονάδες μικρότερης χρονικής διάρκειας για να μπορούμε να δουλεύουμε εξειδικευμένα πάνω σε κάποια θέματα στις προπονήσεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε χρόνο πριν από το σχολείο των παιδιών έτσι ώστε τα παιδιά να είναι και πιο ξεκούραστα, γιατί όταν κόβεις τα κομμάτια των προπονήσεων τότε μπορούν να αυτοσυγκεντρωθούν καλύτερα σε μια προπονητική μονάδα, αλλά και είναι και πιο φρέσκοι για να ανταποκριθούν στα προβλήματα που έχουν της καθημερινότητας, στο να διαβάσουν τα μαθήματά τους και τα λοιπά. Ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι οι αποστάσεις μέσα στην πόλη. Και νομίζω ότι η δημιουργία του προπονητικού κέντρου θα είναι ιδανικό και θα λύσει αρκετά θέματα. Μπορούμε δηλαδή κάποια στιγμή να παράγουμε πολύ πιο έτοιμους ποδοσφαιριστές και αυτοί οι ποδοσφαιριστές να μην έχουν μόνο γνώσεις και σκέψη ποδοσφαιρική, αλλά να μπορούν να είναι άνθρωποι οι οποίοι να είναι ανταγωνιστικοί σε όλα τα επίπεδα που θα τους ζητηθούν και κοινωνικά, αν θέλετε. Αξίζει να σημειωθεί πως τα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ εργάζονται περισσότεροι από 40 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων συντονιστές, προπονητές, γυμναστές, τεχνικοί διευθυντές, γιατροί, φυσιοθεραπευτές και καθηγητές. Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ έχει πάνω από 100 συνεργαζόμενες ακαδημίες στην Ελλάδα, μέλη του δικτύου ΠΑΟΚ Football Prince, συνεργασία με ακαδημίες στην Κύπρο, τη Γερμανία, τη Σουηδία αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ εδώ και μερικούς μήνες έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους στα προπονητικά κέντρα του ΠΑΟΚ σε Αλεξανδρούπολη Δημότυχο, Κομωτινή Ξάνθη, Καβάλα Δράμα, Κοζάνη, Κατερίνη, Ιωάννινα, Καρδίτσα Τρίκαλα, Αθήνα, Άργος, Ηράκλειο, Ρόδο Κο αλλά και στη Λέσβο.